11 και 17 πρώτα λεπτά, αλλάζουμε κλίμα και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Κολοβό, διδάκτορα μηχανικών μεταλλίων, μεταλλουργό και μηχανικό στο Μετσόβιο, τέως διευθυντή του κλάδου μεταλλευτικών μελετών και έργων της ΔΕΗ. Τον κύριο Κολοβό πολλές φορές συζητάμε όταν έχουμε ένα κρίσιμο υλικό, μια κρίσιμη μάζα όπως λέγαν παλιά, πάνω στα ενεργειακά. Αυτή τη φορά ο κύριος Κολοβός επανήρθε με ένα άρθρο με βάση το οποίο έχουμε απρόσδεκτα κέρδη παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, και εδώ υπάρχει ένα θέμα και για τη ρυθμιστική αρχή, και επειδή από πρώτης πρώτου πάμε στα χρωματιστά, σας θυμίζω τιμολόγια. Για ακούστε λίγο εδώ. Καλημέρα κύριε Κολοβέ. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να ευχαριστήσω που για ακόμα μια φορά μου δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώσω τους συμπολίτες μας, και να ενημερώσω επίσης ότι από το Σεπτέμβριο έχω φτιάξει ένα νέο ιστολόγιο, ένα νέο blog, στο οποίο έχω συγκεντρώσει όλα όσα έχω γράψει και έχω πει από το 2002 μέχρι πρόσφατα. Το ιστολόγιο λέγεται ck.energyblogspot.com και εκεί υπάρχουν και όλες οι συζητήσεις που κάναμε μαζί. Να το επαναλάβετε παρακαλώ πολύ το όνομα του ιστολογίου σας. Είναι ck.energy. Ναι, ναι. CK, όπως λέμε, Χρήστος Κολοβός, είναι τα αρχικά του ονόματός μου στα αγγλικά. ck.energy.blogspot.com. Μάλιστα. Εκεί μπορούν να βρουν και το τελευταίο άρθρο το οποίο έβγαλα, και βεβαίως θα ανεβεί και η σημερινή μας συζήτηση. Λοιπόν, για έλατε λίγο, θα ξεκινήσω από το τελευταίο άρθρο, δεν μείνουμε μόνο στο τελευταίο άρθρο σήμερα, γιατί έχουμε πολλά που έχουν συμβεί, αλλά επειδή το 22 τσουρουφλιστήκαμε, το 23 ομοίως, το 24 πάμε στα χρωματιστά. Τι γίνεται εδώ, υπάρχουν απρόσμενα και όχι υπερκέρδη? Καταρχήν, ό,τι χρώμα και να το βάλεις στο τιμολόγιο, το ζήτημα είναι να είναι φθηνό, όχι να είναι χρωματιστό. Και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ όπως έχει διαμορφωθεί η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα. Χρειάζεται μια ριζική αλλαγή στη δομή της αγοράς. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που το λένε αυτό το πράγμα. Μια τελευταία είδα προχθές από την KPMG που λέει ότι στην Ελλάδα η χοντρομπορική τιμή του ηλεκτρισμού παραμένει ακριβή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, επειδή περνάει το σύνολο σχεδόν της ενέργειας από το χρηματιστήριο. Κάτι που δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. Το πρόβλημα λοιπόν είναι δομικό στην αγορά. Ό,τι χρώμα και να πει ο Υπουργός ότι θα έχει το τιμολόγιο θα είναι ακριβό. Και θα καλείται ο καταναλωτής να συγκρίνει μεταξύ ακριβών τιμολογίων. Χωρίς κανένα νόημα. Στις 9 Νοεμβρίου η ΔΕΗ ΑΕ, με βάση το δικό σας άρθρο, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 9 μήνου του 23. Και μάλιστα, όπως σημειώνεται, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε μόνο στα αγγλικά, σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα από την Ελλάδα η εταιρεία. Γέλατε λίγο σε αυτό. Κοιτάξτε, η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950, αμέσως μετά τον εμφύλιο, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού που είχε ταλαιπωρηθεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο. Τότε, στις αρχές δεκαετίας του 50, όταν ιδρύθηκε η ΔΕΗ, υπήρχαν 412, αν θυμάμαι σωστά το νούμερο, εταιρείες ηλεκτρισμού στη χώρα, αλλά ρεύμα δεν υπήρχε, γιατί ήταν εντοπισμένα στις πόλεις. Η ΔΕΗ, λοιπόν, αξιοποιώντας 100% ΔΕΗ, από μια κυβέρνηση που ιδρύθηκε από μια κυβέρνηση που μόνο αριστερή δεν μπορείς να την πεις, στα μετέπειτα του εμφυλίου. Η ΔΕΗ λοιπόν, αξιοποιώντας τις εγχώριες πηγές, λιγνίτες και νερά, πήγε το ρεύμα στην τελευταία γωνιά της Ελλάδας και διατήρησε για 60 χρόνια η 100% δημόσια ΔΕΗ, διατήρησε χαμηλά τιμολόγια. Και ασφαλώς δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν αποτυχημένη η εξέλιξη αυτή της ΔΕΗ, που ήταν η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία. Είχα την τιμή να εργαστώ για 37 χρόνια στη ΔΕΗ και τη γνώρισα καλά από μέσα και τον τρόπο λειτουργίας παραγωγής ηλεκτρισμού, και ξέρω ότι αυτό το πράγμα το οποίο έχει γίνει στην πραγματικότητα έχει μεταφέρει τη δυνατότητα να μπαίνει η ΔΕΗ στα σπίτια όλων των Ελλήνων, το έχει μεταφέρει σε κάποιους νέους ιδιοκτήτες, οι οποίοι προέκυψαν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ τον Νοέμβριο του 2021, αύξηση στην οποία δεν συμμετείχε το ελληνικό δημόσιο. Και βλέπουμε πλέον στην ΔΕΗ να υπάρχουν
τρία φαντ στα οποία ανήκει το 22% του μετοχικού κεφαλαίου. Ποια κεφάλαια είναι πίσω από αυτά τα φαντ, δεν μπορώ να το ξέρω. Μάλιστα. Δεν μας το λένε. Τώρα, για πείτε μου λίγο, τι προκύπτει από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποτελεσμάτων του 9 μήνου του 23. Διότι διαβάζω στο άρθρο σας περίπου το 45% λέτε της κερδοφορίας του ομίλου της ΔΕΗ προέρχεται από τη δραστηριότητα του δικτύου διανομής, το γνωστό σε όλους μας ΔΕΔΙΕ, το διαχειριστή δηλαδή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Βεβαίως. Στη σελίδα 9 της παρουσίασης των αποτελεσμάτων, αν θα πάει κανείς, θα δει ότι περίπου 45% της κερδοφορίας του ομίλου ΔΕΗ προέρχεται από το distribution, που είναι η διανομή. Αυτό λοιπόν ήταν συν 112 εκατομμύρια από το 9 μήνο του 22 στο 9 μήνο του 23, από τα 295 εκατομμύρια κερδοφορία που είχε το 9 μήνο του 22 πήγε στα 407 εκατομμύρια ευρώ κερδοφορία στο 9 μήνο του 2023, και υπάρχει μία σημείωση από κάτω που λέει ότι η αυξημένη κερδοφορία οφείλεται στην ανάκτηση ποσοτήτων χρημάτων των προηγουμένων ετών, τα οποία έπρεπε να εισπράξει η διανομή τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό ξεκίνησε το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Τι είναι αυτό που ξεκίνησε το δεύτερο τρίμηνο του 2023? Το δεύτερο τρίμηνο του 2023, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ναι, άλλαξε ο τρόπος που γίνεται η χρέωση του δικτύου διανομής με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Αυτό λοιπόν το οποίο άλλαξε είναι ότι χρεώνεται πολύ περισσότερο η συμφωνημένη ισχύς παροχής στους οικιακούς καταναλωτές. Αυτή τη συμφωνημένη ισχύ παροχής μπορεί κανείς να την βρει στο λογαριασμό, φαίνεται, και με την ορολογία 8 ή 12 ή 25 KVA, που είναι kilovolt ampere, KVA τα λέμε, και αυτά προπλασιάζονται πλέον τα KVA με 4,434 ευρώ ανά KVA για τους οικιακούς καταναλωτές. Και υπάρχει και ξεχωριστή χρέωση για τις κιλοβατόρες. Μέχρι τώρα, μέχρι τον Απρίλιο του 2023, η χρέωση ήταν πολύ λιγότερο για την ισχύ και πολύ περισσότερο για την κατανάλωση σε κιλοβατόρες. Πλέον, άρα, μισό λεπτό, άρα τον Απρίλιο αλλάζει αυτή η σχέση, λέτε, και η χρέωση ανεβαίνει στην ισχύ. Βεβαίως. Μάλιστα. Και ήδη τον Μάιο του 2023, όπως γράφω και στο άρθρο μου, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας, ο ΕΣΠΕΝ, είχε επισημάνει πως η τροποποίηση που έκανε η ΡΑΕ στον τρόπο υπολογισμού θα οδηγούσε σε υπερβολικές χρεώσεις. Άρα ο περισσότερος κόσμος, για να καταλάβουμε λίγο κύριε Κολοβέδη, διότι δεν είμαστε όλοι γνώστες, έτσι. Ο περισσότερος κόσμος έσπευδε να δει την κατανάλωση κιλοβατόρας, ενώ το κουμπί εδώ πέρα ήταν τα συμφωνημένα καβεά παροχής, να δεις. Βεβαίως. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία τρίκ. Συνεχίστε. Τον Ιούλιο έκαναν και σχετική ερώτηση στη Βουλή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν ενδιαφέρει εδώ αν είναι του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Προφανώς. Σημασία έχει το τι χρεωνόμαστε εμείς. Σωστά. Κανενός ταυτίλη που δεν ίδρωσε, και το αποτέλεσμα είναι τα απρόσμενα κέρδη που ανακοίνωσε η ΔΕΗ στις 9 Νοεμβρίου τώρα, πριν από 10 μέρες, και αυτό προσθέτει μια κρυφή αύξηση στα τιμολόγια του πανάκριβου ηλεκτρισμού. Ό,τι χρώμα λοιπόν για να το βάλει το τιμολόγιο ο Υπουργός, πάλι ακριβό θα είναι, διότι προσθέτει κρυφές αυξήσεις. Να προσθέσω επίσης ότι άλλη μια νέα αύξηση θα δούμε, επειδή έχουν στηρίξει την παραγωγή φορτίου βάσης του ηλεκτρισμού το πανάκριβο και εισαγόμενο, 100% εισαγόμενο φυσικό αέριο, το οποίο περνώντας μέσω της Βουλγαρίας, όπως μας έρχεται από Τουρκία μεριά, περνώντας μέσω της Βουλγαρίας, έχει φορτωθεί με άλλο ένα χαράτσι από διόδια που πρόσθεσε πρόσφατα η Βουλγαρία. Μάλιστα. Και θα πρέπει να πω εγώ εδώ ότι τα διόδια που πρόσθεσε η Βουλγαρία πέρασαν με τις ψήφους του μειονοτικού κόμματος των τουρκοφώνων της Βουλγαρίας. Για να δούμε πώς γίνονται και τα γεωπολιτικά παιχνίδια εδώ. Ελάτε. Τώρα, αυτό το θέμα είναι ότι το ρωσικό αέριο περνάει μέσα από την Τουρκία, βαφτίζει το τουρκικό και καταλήγει σε εμάς. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα, επί της ουσίας εδώ, ούτως ή άλλως, κύριε Κολοβέ, από τον Απρίλιο του 23 έχουμε με αυτό το τρίκ την αύξηση και άρα τη συσσόρευση κερδών. Σωστά. Σωστά.
Στο άρθρο μου δίνω το παράδειγμα ενός πραγματικού λογαριασμού, όπου η χρέωση για το δίκτυο μεταφοράς είναι 1,33 ευρώ, ενώ η χρέωση για τον ίδιο καταναλωτή για το δίκτυο διανομής είναι 39,59 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η χρέωση για το δίκτυο διανομής έχει φτάσει 30 φορές μεγαλύτερη από τη χρέωση για το σύστημα μεταφοράς για τον ίδιο καταναλωτή. Και βεβαίως η χρέωση, αν πάμε στο αντίστοιχο χρησινό διάστημα, ήταν μερικά ευρώ, δηλαδή έχουν περάσει στο λογαριασμό περίπου 30 ευρώ επιπλέον, πάνω από 30 ευρώ. Έτσι δημιουργούνται τα πρόσμενα κέρδη. Παίρνοντας τριαντάρια ή δεκάρκα ή οτιδήποτε, παίρνοντας λίγα από πόλο, διότι αυτό δεν έχει σχέση με το αν έχει κανείς συμβόλαιο με τη ΔΕΗ. Είναι στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις δικτύων που αφορούν όλους τους παρόχους. Είτε έχεις ΔΕΗ, είτε έχεις προτέρια, είτε έχεις τέρνα, είτε έχεις energy, ό,τι και να έχεις, αυτές τις χρεώσεις τις πληρώνεις, διότι πηγαίνουν στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Είναι η χρέωση για το δίκτυο διανομής. Είναι μαζί με το πινακάκι που είναι μαζί με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και το ΕΤΜΕΑΡ. Το φόρο για τις ΑΠΕ. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα κεφάλαιο για το οποίο σας ζήτησα σήμερα να μιλήσουμε. Το δεύτερο είναι, έχετε υπόψη σας τους πανηγυρισμούς για τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα? Βεβαίως έχω υπόψη μου. Πρόσφατα δόθηκαν δύο άδειες έρευνας, λέει, αιωλικού πεδίου στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και μπροστά στο Δέλτα του Εύρου, το οποίο κατά τα λοιπά είναι προστατευόμενη περιοχή για τα πουλιά και εθνικός δρυμός. Εκεί, αν θυμάστε καλά, είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε το δάσος της Δαδιάς. Σωστά. Σωστά. Και μέχρι και την περιοχή της Μάκρης, που είναι 70 χιλιόμετρα από το δάσος της Δαδιάς. Είχαμε συζητήσει στις 6 Σεπτεμβρίου στο ραδιόφωνο σας για τις περίεργες συμπτώσεις χωροθετήσεων των πυρκαγιών το δάσος στην περιοχή του Εύρου, με τις άδειες που έχουν δοθεί για αιωλικά. Βεβαίως, ότι κάει και το δάσος της Δαδιάς, πλέον δεν θα υπάρχει αυτό το δάσος που εμπόδιζε τους βόρειους ανέμους από την περιοχή του Εύξηνου Πόντου να κατεβαίνουν προς το Δέλτα του Εύρου. Και βεβαίως ευνοούνται όχι μόνο τα χερσαία αιωλικά, τα οποία θα μπουν στην περιοχή όπου υπήρχε προηγουμένως το δάσος της Δαδιάς, αλλά και τα θαλάσσια αιωλικά, τα οποία ανήκουν σε πολύ γνωστές μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλα έργα τα τελευταία ελάχιστα χρόνια. Άρα λέτε, ακόμη και αν δεν είναι εξ επί τούτου, από τη νέα τοπολογία της περιοχής βολεύονται αυτά τα πάρκα, αυτό μου λέτε? Βεβαίως, διότι στην περιοχή του Εύξηνου Πόντου κατεβαίνουν ισχυροί άνεμοι από το βορρά, από Ρωσία-Ουκρανία, ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο αιωλικό εργοστάσιο στην Ευρώπη. Είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια, 8-9 χρόνια ίσως, στις ακτές της Ρουμανίας. Και ακριβώς αυτό το αιωλικό δυναμικό που κατεβαίνει από Ρωσία-Ουκρανία φτάνει στο Αιγαίο και καταλήγει και το καλοκαίρι μας δίνει και τα Μελτέμια. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το αιωλικό δυναμικό θέλουν να εκμεταλλευτούν. Ωστόσο προσέξτε ότι όπου και να τα χωροθετήσει κανείς τα αιωλικά, είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα, υποφέρουν από το ίδιο πρόβλημα της αναξιόπιστης παραγωγής ηλεκτρισμού, της εντελώς αναξιόπιστης, διότι μπορεί να παράγουν πολλά μεγαβάτ όταν έχουμε απαγορευτικό απόπλο, αλλά όταν έχουμε μπουνάτσα δεν παράγουν απολύτως τίποτα. Και αυτό μας το έχει πει ακόμα, μας το έχουν πει τα ομηρικά έπι με την ιστορία της θυσίας της Ιφηγένειας, όπου ο στόλος των Αχαιών δεν μπορούσε να αποπλέψει λόγω της παρατεταμένης άπνοιας. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε τώρα, εγώ βάζω και άλλα ζητήματα εδώ, μιας και το θίγετε, με συγχωρείτε. Δηλαδή τον Ερντογάν τον ενοχλούν μόνο οι υδρογονάνθρακες, αλλά δεν τον απασχολούν τα υπεράκτια αιωλικά μας πάρκα? Ένα κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, επειδή το ξέρετε καλά, και με τις πτέρυγες αυτών των αιωλικών πάρκων, όταν θα πρέπει να ανακυκλωθούν, τι θα γίνεται? Δεν θα μολύνει τη θάλασσα? Μόνο από τις υδρογονάνθρακες μολύνει τη θάλασσα? Ή έχουμε νεκροταφεία και δεν το ξέρω? Υπάρχουν και άλλα θέματα δηλαδή εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Το καταρχήν βασικό θέμα είναι ότι τα αιωλικά δεν τα βάζουμε για τις δικές μας ανάγκες. Τα βάζουμε για τις ανάγκες της Γερμανίας και λοιπόν βόρειων χωρών.
θεωρούν ότι όταν δεν θα φυσάει στη Γερμανία θα φυσάει σε εμάς και θα παίρνουν ρεύμα από εμάς και γι' αυτό θα μας χρεώσουν να κατασκευαστεί και ένα απευθείας καλώδιο Ελλάδα-Γερμανία. Το οποίο ξεκίνησε να συζητιέται πέρυσι τον Νοέμβριο και προωθείται με ταχύς ρυθμούς. Ωστόσο, αυτό θα το πληρώσουμε όλοι μας και θα το εκμεταλλεύονται οι 4-5 εταιρείες που θα στέλνουν το ρεύμα στη Γερμανία. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί. Είναι μια εντελώς ταξική πολιτική. Δεν είναι όπως οι δρόμοι των οδικών μεταφορών που τους χρησιμοποιούμε, τους πληρώνουμε με τους φόρους και τους χρησιμοποιούμε όλοι. Τα καλώδια είναι οι δρόμοι μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος, θα τα πληρώσουμε όλοι, αλλά θα τα χρησιμοποιούν 5-6. Ρωτάει εδώ φίλος ο Νίκος, καλημέρα λέει κύριε Κολοβέ, θα θέλατε λίγο να μας διευκρινίσετε τι σημαίνει σύστημα μεταφοράς και διανομής. Μιλάμε στη πρώτη περίπτωση της μεταφοράς για γραμμές λέει υπερυψηλής και υψηλής τάσης και στην άλλη περίπτωση διανομής για μέση και χαμηλή. Αν ναι, πώς δικαιολογείται τόσο μεγάλη διαφορά κόστους? Πολύ σωστά το έθεσε ο ακροατής σας. Όταν μιλάμε για δίκτυο μεταφοράς, είναι οι μεταλλικοί πυλώνες μεταφοράς του δικτύου της υψηλής και υπερυψηλής τάσης, 150 και 400.000 βολτ. Όταν μιλούμε για δίκτυο διανομής, είναι η μέση και χαμηλή τάση. Είναι τα δίκτυα που βλέπουμε με ξύλινες κατά κανόνα, έτσι με ντένιες κολόνες μέσα στις πόλεις και στα χωράφια. Αυτή είναι η διαφορά. Και φυσικά δεν δικαιολογείται με τίποτα αυτή η τεράστια διαφορά. Προσέξτε, στο άρθρο μου αναφέρω μία σειρά αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που καθόριζαν το επιτρεπόμενο έσοδο του δικτύου διανομής από το 2012 μέχρι το 2023 και βλέπουμε ότι από το 2012 μέχρι και το 2021 το επιτρεπόμενο έσοδο του δικτύου διανομής ήταν από τα 750 περίπου χοντρικά, από τα 750 μέχρι τα 780 εκατομμύρια ευρώ. Ξαφνικά τον Μάρτιο του 2023 αυτό το επιτρεπόμενο έσοδο με δύο διαδοχικές αποφάσεις μέσα στον Μάρτιο του 2023 αυξήθηκε κατά 200 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δουν υπηρεσίες, θεωρώ, όπως οι καταναλωτικές οργανώσεις, ο συνήγορος του καταναλωτή, θα πρέπει να το δουν αυτό το πράγμα, διότι είναι εντελώς αδικαιολόγητο, κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη. Μάλιστα. Άλλος ακροατής. Κύριε Κολοβέ, λέει, θέλω σας παρακαλώ πολύ μια ερώτηση που άπτεται της καθημερινότητας ενός καταναλωτή ενέργειας, αν τη γνωρίζετε. Για κάποιον λέει που εντάσσεται στο κοινωνικό τιμολόγιο, είτε κότ Α είτε κότ Β, υπάρχει λόγος να πάει σε πάροχο άλλων πλην της ΔΕΗ? Αυτές είναι τεχνικές λεπτομέρειες, τις οποίες δεν τις γνωρίζω, δεν μπορώ να διευκρινίσω. Άλλος φίλος. Αυτά που λέει με τις διαφορές προκύπτουν από τον Απρίλιο σχετίζονται και με αυτά που λέγαμε στο παρελθόν για μονοφασικούς και τριφασικούς καταναλωτές? Βεβαίως. Ένας μονοφασικός καταναλωτής έχει συμφωνημένη παροχή συνήθως στα 8 KVA, όπως τα ανέφερα και νωρίτερα. Ένας τριφασικός καταναλωτής έχει συμφωνημένη παροχή συνήθως στα 25 KVA. Επομένως, εάν κάποιος έχει τριφασική παροχή στο σπίτι, και οι νεότερες παροχές είναι κυρίως τριφασικές, επιβαρύνεται πολύ περισσότερο. Το παράδειγμα που έχω στο άρθρο μου είναι για τριφασική παροχή με 25 KVA, και σας είπα ότι πρόσθεση στο λογαριασμό πάνω από 30 ευρώ. Μάλιστα. Λέει εδώ ο Φώτης, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο Φώτης δουλεύει σε έναν από τους παρόχους. Και το Φώτης είναι εικονικό το όνομα, άλλο είναι το όνομα, αλλά τέλος πάντων. Αν θυμάστε, λέει, είχα στείλει ένα μήνυμα σχετικά με την τεράστια αύξηση που έχουν κάνει και δεν λέει κανείς τίποτα σε ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ειδικά στα τριφασικά τιμολόγια. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κολοβός όσα λέει, αλλά δυστυχώς τα κεντρικά μέσα ασχολούνται με άλλα. Βεβαίως, διότι προσέξτε, τα αμέσως επόμενα χρόνια, με το πρόσχημα της δίθεν κλιματικής κρίσης, θα επιβάλλουν την χρήση αντλιών θερμότητας τα συστήματα θέρμανσης των κατοικιών, οι οποίες είναι ηλεκτροκίνητες και οι οποίες θα χρειάζονται οπωσδήποτε τριφασικές παροχές. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές που δεν έχουν σήμερα τριφασική παροχή θα υποχρεωθούν, εφόσον η νομοθεσία τους επιβάλλει, να αλλάξουν σύστημα θέρμανσης και από πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή οτιδήποτε άλλο να πάνε σε ηλεκτροκίνητες αντλίες θερμότητας, θα υποχρεωθούν να αναβαθμίσουν τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των σπιτιών, πληρώνοντας και για την αναβάθμιση, διότι θα πληρωθεί διόδιο ο ΔΔΕ για δέσμευση ηλεκτρικού χώρου, αλλά και
μόνιμα θα πληρώνουν τις αυξημένες χρεώσεις που αποφάσισε φέτος την άνοιξη η ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Άρα τα χρωματάκια, κύριε Κολοβέ, μπλε, πράσινο, κίτρινο κτλ., σχετίζονται και με την ενεργειακή αναβάθμιση. Δεν είναι τόσο αθώα. Μισό λεπτό. Ο ακροατής που ρώτησε εσάς και είπατε ότι είναι τεχνικό, δεν μπορώ να τα απαντήσω, ρωτάει και το Φώτη αν ακούει, λέει. Για κάποιον που εντάσσεται στο κοινωνικό τιμολόγιο είτε κότ Α είτε κότ Β, υπάρχει λόγος να πάει σε πάροχο άλλο πλην της ΔΕΗ? Αν το ξέρει ο Φώτης, απαντά. Επανέρχομαι σε εσάς, κύριε Κολοβέ. Άρα δεν είναι τυχαία τα χρωματάκια. Μάλλον σχετίζονται και με τα πιστοποιητικά ενεργειακής αναβάθμισης, λέω εγώ. Μπορεί να πέφτω έξω, αλλά έχω την εντύπωση. Κοιτάξτε, καταρχήν για την ενεργειακή αναβάθμιση δεν χρειάζεται πιστοποιητικό. Χρειάζεται σχέδιο ηλεκτρολόγου και αίτηση με πληρωμή στο ΔΔΕ. Αλλά το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης δίνεται όταν βάζουμε ηλιακό θερμοσύμφωνο, αν δεν είχαμε, όταν κάνουμε μόνωση στο σπίτι, όταν θα βάλουμε την αντλία θερμότητας, όταν θα αλλάξουμε τα κουφώματα, να βάλουμε κουφώματα με ενεργειακά τζάμια. Τότε χρειαζόμαστε πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης, ενεργειακής απόδοσης. Σε κάθε περίπτωση, για να επανέλθω και σε αυτό που είπατε νωρίτερα για τον Ερντογάν, ασφαλώς τα αιωλικά δεν πρόκειται να ενοχλήσουν τον Ερντογάν. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο αρχηγός του ναυτικού προχθές της Τουρκίας είπε ότι για μια ακόμα φορά ότι έχουν διεκδικήσει σε συγκεκριμένα νησιά τα οποία δεν αναφέρονται ονομαστικά στις συνθήκες, τα οποία τα Οθωμανικά νησιά πέρασαν στην κυριότητα της Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση, κάποιος πολιτευτής παλαιότερα, πριν μερικά χρόνια, μου είχε πει ότι πρέπει να γεμίσουμε τα σύνορα με αιωλικά για να δείχνουμε ότι από εκεί ξεκινάει η Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό δεν αντέχει, ούτε είναι μια άποψη που δεν αντέχει και προκαλεί μόνο θυμηδία, μόνο γέλια μπορεί να προκαλέσει, διότι τα τάγκ δεν καταλαβαίνουν από σωστά αιωλικά και μπορεί. Κύριε Κολοβέ, επειδή έχω ερωτήματα. Και η Ουκρανία. Καταρχάς, ο Φώτης απάντησε, τα κοινωνικά τιμολόγια, ακούστε το κι εσείς κύριε Κολοβέ, ισχύουν σε όλους τους παρόχους. Οπότε δεν υπάρχει θέμα αν επιλέξει άλλο πάροχο εκτός ΔΕΗ. Μπορεί να έχει παντού κοινωνικό τιμολόγιο αν πληρεί τις προϋποθέσεις. Μεγάλη προσοχή όμως, λέει ο Φώτης, γιατί υπάρχει πολιτική ορθής χρήσης στα κότ τιμολόγια και αν ξεπεράσει την κατανάλωση, χάνει την έκπτωση για όλη την κατανάλωση. Αυτό λέει πρέπει να έχει κατά νου. Ο Βασίλης, κύριε Κολοβέ, λέει, με τους ηλεκτρονικούς μετρητές που διαφημίζουν, θα λυθούν τα θέματα από το επιτρεπόμενο απαιτούμενο έσοδο του ΔΔΕ ή όχι? Όχι. Όχι. Με τους δίθεν έξυπνους μετρητές. Μάλιστα. Θα επιβληθεί αλλαγή του τρόπου ζωής. Έτσι, να το προσέξετε αυτό το πράγμα, διότι αυτό το οποίο θα επιτρέψουν οι έξυπνοι μετρητές είναι την ωριαία χρέωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, και η ωριαία χρέωση στις ώρες αιχμής θα είναι πολύ πιο ακριβή από την ωριαία χρέωση στις ώρες που η ζήτηση στο ρεύμα θα είναι πολύ χαμηλή. Έτσι μπορεί να δείτε, για παράδειγμα, να σας προσφέρει ο πάροχος μηδενική τιμή 2 με 4 τη νύχτα, αλλά εξωφρενικά ακριβή τιμή το μεσημέρι που θα πάμε να μαγειρέψουμε ή το βράδυ που θα γυρίσουμε να βάλουμε πλυντήρια, θερμοσύμφωνες κτλ. Μάλιστα. Ή να ανοίξουμε κάποιο κλιματιστικό 8 με 10 το βράδυ να ζεσταθεί λίγο το σπίτι. Εκεί αυτή η ωριαία χρέωση θα είναι πανάκριβη. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Βρίσκεται στην επιβολή μέσω των έξυπνων μετρητών, μέσω της χρήσης της τεχνολογίας, στην επιβολή ενός διαφορετικού τρόπου ζωής, με επιβολή από πάνω, από το κράτος. Αυτό δεν ξέρω πόσο σχέση έχει με τη δημοκρατία, ας το απαντήσουν οι ακροατές μας. Μάλιστα. Μου λέει εδώ άλλος φίλος, Γιώργη, λέει, η ανακύκλωση των ανεμογεννητριών υπεράκτια δεν είναι το μείζον θέμα. Το μείζον θέμα είναι οι αγκυρώσεις. Νομίζεις δεν είναι? Σε παραπέμπω στην Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη των ΗΠΑ, όπου θα δεις ότι όταν φύρονται σταδιακά απελευθερώνουν τα πτερύγια τους ή αλωνήματα, τα οποία δρούν όπως και ίνες αμιάντου, και γι' αυτό κανονικά πρέπει να θάβονται σε ειδικούς χώρους. Στην Ελλάδα δεν το ξεχάσετε αυτό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος ανακύκλωσης. Άμα βρείτε εσείς ειδικό χώρο, θα κάνουμε τα νησιά μας ειδικό χώρο. Λέει εδώ άλλος φίλος, αυτό που θα επιτρέψουν οι έξυπνοι μετρητές μήπως είναι η προσωποποιημένη χρέωση, αναλύοντας καταναλωτικές συνήθειες εκάστου εξημών ή και αλλάζοντάς τες, όπως λέει ο κ. Κολοβός? Ναι, φυσικά.
Μάλιστα. Θα υπάρχει εντελώς προσωποποιημένη χρέωση και εντελώς προσωποποιημένη συλλογή προσωπικών δεδομένων για τον τρόπο ζωής του καθενός από εμάς. Και δεν θα καμιά αρχή προσωπικών δεδομένων σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα να συγκινείται από αυτό το πράγμα, διότι θεωρούν ότι οι έξυπνοι μετρητές διευκολύνουν καταρχήν την ορθολογική χρέωση από τους παρόχους προς τους καταναλωτές και τη δυνατότητα διακοπής της σύνδεσης από μακριά χωρίς να πάει στο ρολόι που βρίσκεται στο κάθε σπίτι. Βέβαια, αυτό είναι το μείζον. Το περισσότερο είναι αυτό. Λέει κάποιος, άρα κύριε Κολοβέκη, αυτό που μας λένε ότι να μπαίνουμε κάθε μήνα και να βλέπουμε και ό,τι μας συμφέρει να αλλάζουμε εφόσον δεν χρωστάμε, και αυτό μούφα είναι, να αλλάζουμε πάροχο. Ασφαλώς είναι μούφα. Δεν έχει καμία λογική να αλλάζει κανείς πάροχο κάθε μήνα. Ζήσαμε, τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι από εμάς, ζήσαμε 40 και 50 χρόνια με τον ίδιο πάροχο. Και όχι να αλλάζουμε κάθε μήνα. Δεν έχει καμιά λογική αυτό το πράγμα. Και προσέξτε, αυτό το οποίο κάνει ο κάθε πάροχος είναι διαφορετική, δίνει διαφορετική τιμή στην χρέωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού, αλλά αν θα αναλύσετε το λογαριασμό του ρεύματος, υπάρχουν ένα σωρό άλλες χρεώσεις που όπου τελικά η κατανάλωση ηλεκτρισμού, οι κιλοβατόρες που καταναλώνει κανείς, είναι ένα μικρό μέρος μόνο του λογαριασμού, ίσως το 30%. Το 70% είναι διαφορετικές χρεώσεις. Είναι χρεώσεις για τα δίκτυα, για το ΕΤΜΕΑΡ, για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, για ΕΡΤ, για Δήμους κτλ. Και ΦΠΑ βεβαίως. Και ΦΠΑ βεβαίως. Όπως λέει ο φίλος μου Νικολής, τον ήπιαμε, λέει κύριε Κολοβέ, αυτό καταλαβαίνω εγώ, όπως και να μας το αμπαλάρουνε. Έχει ακόμα δρόμο αυτή η ιστορία. Έχει πολύ δρόμο ακόμα, διότι θα μπορούσα να το πω ότι μετά την απομάκρυση εκ του 41% ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Αυτό θα το νιώσουν και στο πετσί τους πολύ καλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κολοβέ, μας είπατε μερικά πράγματα και ο έχω νότα ακουέτο. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.